Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα αγαπημένα του μήνα Φεβρουαρίου που φτάνουμε πλέον στο τέλος του. Έχω προετοιμαστεί για το Μάρτι, έχω σας πω. Έχω βάλει ήδη και το Μάρτι μου, σας το έδειξα και στο Facebook. Όπως καταλαβαίνετε από τη φωνή μου, την προηγούμενη εβδομάδα κατάφερα και αρρώστησα, οπότε ήμουν χάλια με πυρετό, δίχτυ και τα σχετικά. Ευτυχώς τα υπόλοιπα πέρασαν, ο λαιμός έχει μείνει, ξεκίνησε αντιβίωση, πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Επίσης, θα σας προειδοποιήσω πριν ξεκινήσουμε ότι αν ακούσετε κάποια τρυπάνια, θα είναι γιατί κάποιο διαμέρισμα στην οικοδομή έκανε ανακαίνιση. Και ενώ περίμενα ότι μεσημέρι θα σταματήσουν να βαράνε τα τρυπάνια, όχι, συνεχίζουν απτότητα. Οπότε, αν ακουστεί κάποιο θόρυβος, θα είναι κάτι τέτοιο. Πάμε να ξεκινήσουμε ήδη, γιατί περίμενα να φτάσει μεσημέρι και θα αρχίσει λίγο να σκοτεινιάζει κιόλα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε, τα αγαπημένα Φεβρουαρίου και περιμένω από κάτω στα σχόλια φυσικά να μου πείτε τα δικά σας αγαπημένα. Πρώτα αγαπημένα θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, κάτι για το οποίο σας έχω και διαγωνισμό στο Facebook, θα σας έχω από κάτω το link να πάτε να πάρετε μέρος. Σας μιλάω για δύο προϊόντα από την εταιρεία Kiana. Η εταιρεία Kiana έχει επαγγελματικά προϊόντα, είναι εδώ Θεσσαλονίκη έδρα τη και μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά, μου τα είχαν στείλει τα δύο. Για να τα δοκιμάσω, είναι το σαμπουάν με argan oil, ξέρετε τη δουλειά που κάνει το argan oil, και το επόμενο είναι μια μάσκα με ξύλινο ροδαφυγιών. Να σας πω, το σαμπουάν δεν είναι αυτό που κάνει το full έντονο αφρό, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι υδατώνει τα μαλλιά και η μάσκα δεν είναι παχύρευστη, είναι πιο λεπτόρευστη, αλλά όταν εγώ ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ, έλεγα μέτρια δουλειά. Λέει από πίσω να την αφήσει για με 5 λεπτά. Αν την αφήσει όμως παραπάνω, κάνει φανταστική δουλειά, την έχω λατρέψει, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό και μαζί με την εταιρεία Kiana, ένα τυχερός θα κερδίσει ένα σαμπουάν και την αντίστοιχη μάσκα. Θα σας έχω το link να πάτε να πάρετε μέρος, μην ξεχάσετε, εμένα μου έχουν αρέσει πάρα πολύ που ταιριάξει τα μαλλιά μου. Και έχω ακούσει και από άλλους που έχουν δοκιμάσει ότι τους ταιριάξαν καλά, οπότε μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος. Επόμενο προϊόν είναι κάτι το οποίο το λάτρεψα μέσα αυτό το μήνα, το χρησιμοποιούσα συνέχεια. Θα σας έγραψα και αναλυτικό blog post γι' αυτό, θα σας το έχω από κάτω να πάτε να το δείτε. Οπότε, επειδή έγραψα post, δεν θα σας πω πάρα πολλά. Θα σας πω ότι πρόκειται για ένα προϊόν από την εταιρεία Kondali. Είναι από τη σειρά Vinosource, το Serum SOS. Είναι για αφυδατωμένα δέρματα και πραγματικά δίνει πάρα πολύ ενυδάτωση. Αυτό θα σας πω μόνο. Πάτε να δείτε και το blog post, σας τα έχω και αναλυτικά και με φωτογραφίες. Και απλά, επειδή αυτό είναι μέρος στην skincare ρουτίνα μου, θέλω να σας ρωτήσω αν σας ενδιαφέρει να κάνω κάποιο βίντεο με την πρωινή περιποίηση, με την βραδινή περιποίηση, σχετικά. Οπότε πείτε μου κάτω στα σχόλια, σας ενδιαφέρει να το οργανώσω να φτιάξω βίντεο με την περιποίηση που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ κάποια πράγματα που έχουν ταιριάξει πάρα πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρον ένα βίντεο, πείτε μου από κάτω. Θα πάμε τώρα σε κάτι καλλιντικά λίγο. Αυτή που θα τη χρησιμοποιώ από αρχές του χρόνου και μου έχει αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και σκεφτείτε ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος της πούδρας, δεν χρησιμοποιώ κάθε μέρα, αλλά τη συγκεκριμένη την έχω αγαπήσει. Είναι η Bourjois, η Healthy Balance. Λέει ότι αφήνει για 10 ώρες μα το δέρμα και τα σχετικά. Εγώ το έχω στην απόχρωση 53 Best Clair. Θα την ανοίξω να τη δείτε. Έχει καθρέφτη από μια πλευρά, από την άλλη είναι έτσι. Να σας πω ότι μου αρέσει. Δεν είμαι άνθρωπος της πούδρας και δεν μου αρέσει το πολύ παστωμένο. Απλά, επειδή κάποια make-up που έχω και τα σχετικά δεν είναι το μάτι αποτέλεσμα, ειδικά στη ζώνη τάχου που βγάζω ελάχιστη λιπαρότητα, χρησιμοποιώ πούδρα. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Δεν είναι καλλυπτική, είναι περισσότερο για να σετάρεις. Έχει μια πολύ μικρή κάλυψη, αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ γιατί δεν νιώθεις καθόλου στο δέρμα. Μετά από ώρες που μπορεί να τη φοράς, δεν θα είναι αυτό το παστωμένο πάνω σου. Οπότε την έχω λατρέψει συγκεκριμένη. Είναι από Bourjois. Από όσο θυμάμαι, πρέπει να έχει γύρω στα 12 ευρώ. Χωρίς να είμαι και σίγουρα. Αν βρω τιμή, θα σας το βάλω κάπου από πάνω. Να ξέρετε σίγουρα. Εγώ την είχα πάρει βέβαια από τα Boots, από μια παραγγελία που είχα κάνει. Γιατί ήταν σε προσφορά που υπήρχε με την εταιρεία Bourjois. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλή και πολλές blogger και youtuber τη συγκρίνουν με τη MAC, την Mineralize Skin Finish. Δεν την έχω να σας πω, αν κάνει την ίδια δουλειά, αλλά κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά συγκεκριμένη. Δύο ακόμα καλλυντικά σας έχω. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Kiko. Το συγκεκριμένο είναι λατρεμένο από τον Δεκέμβρη που το γνώρισα, που το αγόρασα. Το πήρα από Μαδρίτη.
Είναι ένα long lasting stick. Λοιπόν, είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή που το γυρνάς. Δεν έχει ενσωματωμένη ξύστα. Είναι το πιο ωραίο καφέ χρώμα που έχω βρει. Νομίζω το haul που σας έκανα με τα προϊόντα σας το είχα δείξει, αλλά φυσικά θα σας το κάνω και σπότ να το δείτε. Ελπίζω να φαίνεται. Είναι ένα υπέροχο καφέ, το οποίο έχει μέσα και λίγο ροζ, λίγο χρυσό. Το βάζεις στα μάτια σου και δεν φεύγει με τίποτα. Το μόνο αρνητικό, αλλά για μένα δεν είναι αρνητικό, ήταν ότι για να φύγει χρειάζεται έτσι διφασικό, αλλά αυτό το κάνει τόσο σταθερό, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ειδικά αν βιάζεστε για τις καθημερινές, εγώ τσουκ τσουκ τσουκ, λίγο blending και έχεις φύγει. Και το μετάνιωσα που δεν πήρα κι άλλα από το συγκεκριμένο, δεν ήταν και πάρα πολύ ακριβά. Το μετάνιωσα που δεν πήρα κι άλλα στικ και είχε εκπληκτικές αποχρώσεις και σίγουρα αν τα ξαναβρω ή κάνω στο μέλλον κάποια παραγγελία από Κίκο, θα αγοράσω κι άλλα τέτοια. Και τελευταίο προϊόν. Είναι ένα lip gloss που έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα θυμήθηκα να το χρησιμοποιήσω. Είναι από την εταιρεία NYX. Είναι ένα Mega Sun Lip Gloss. Είναι στην απόχρωση Copper Penny. Επειδή το τελευταίο καιρό φοράω αρκετά μπέρι κραγιόν, λέω: OK, ας το συνδυάσω με κάποιο lip gloss από πάνω. Θυμήθηκα το συγκεκριμένο και τέριαξε απίστευτα. Και μου άρεσε πολύ γιατί έχει πολύ καλή απόδοση. Και έτσι μπόρεσα και το φορούσα και μόνο του κάποιε φορέ. Σας έχω και σουότ να το δείτε. Η απόδοσή του είναι εκπληκτική. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει, εμένα μου θυμίζει κάτι σε φράουλα, κάτι σε milkshake φράουλα, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Εγώ το έχω αγοράσει από το κατάστημα της NYX εδώ Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στην Ερμού. Και έχω περάσει και έχω δει ότι έχει ανανεωθεί κιόλας πολύ σαν μαγαζί. Αλλά ξέρω ότι στέλνουν και online πράγματα. Πάρα πολύ ολόγλωσσο. Και το έχω λατρέψει αυτό το μήνα. Είπα να το βάλω και λίγο κάποια διαφορετικά αγαπημένα μέσα. Δεν είχα πάρα πολλά όπως θα είδατε τα αγαπημένα αυτό το μήνα. Οπότε σίγουρα θέλω να σας αναφέρω μια σειρά την οποία έχω λατρέψει. Είχα ακούσει καλά λόγια και άκουσα ακόμα καλύτερα και από τη Μαρίλια σε βίντεο της που έχει κάνει. Που έχει κανάλι εδώ στο YouTube, την ξέρετε, εννοείται Μαρίλια Stories 1989. Είναι η σειρά How to Get Away with Murder. Πάρα πολύ ωραία. Έχει αγωνία. Μ' αρέσουν γενικά. Αν σας αρέσουν αυτά με δικαστήρια, δικηγόρους, υποθέσεις, εξεχνιάσεις δολοφονιών και τα σχετικά, είναι για εσάς αυτή η σειρά. Δυστυχώς έχει βγει μόνο ένας κύκλος μέχρι τώρα. Οπότε εγώ αρχίζω και τα τελειώνω και να δω μετά τι θα κάνω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γρήγορη. Αυτό θέλω σε μια σειρά σίγουρα γιατί αλλιώς βαριέμαι. Έχει αγωνία, έχει ανατροπές. Οπότε μ' αρέσει πολύ. Και επόμενο αγαπημένο που έχω να σας πω, το είδατε και στο Facebook σας έβαλα φωτογραφία. Αν είστε εδώ Θεσσαλονίκη, σίγουρα πρέπει να δοκιμάσετε ένα μαγαζί το οποίο συνδυάζει Συριακή και Λιβανέζικη κουζίνα. Λέγεται Μασάνια. Τουλάχιστον έτσι το διαβάζω εγώ. Δεν ξέρω πώς λέγεται στη γλώσσα. Τη Συριακή Λιβανέζικη. Να τα τρυπάνια ήρθανε. Ας τα γνωρίσουμε. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί για φαγητό έχει εκπληκτικό φαγητό, αρχικά να σας πω. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει ούτε Συριακή ούτε Λιβανέζικη κουζίνα. Πίστευα ότι θα είναι βαριά, αλλά δεν είναι καθόλου. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Είναι στην Μπότσαρη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, σε ένα στενούλι. Θα σας έχω από κάτω τη σελίδα του καταστήματος στο Facebook να δείτε πληροφορίες. Είναι στην Μπότσαρη ανάμεσα Παπαναστασίου και Εγνατία. Εγώ μένω και κοντά, οπότε ήταν ό,τι πιο βολικό. Η εξυπηρέτηση είναι εκπληκτική. Το φαγητό είναι φανταστικό. Ό,τι δοκίμασα μου άρεσε, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, αλλά μου άρεσαν πολύ. Αυτά για αυτό το μαγαζί. Γενικά μου αρέσουν να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες. Αν έχετε κάποια πρόταση να μου πείτε εδώ Θεσσαλονίκη, γράψτε την από κάτω φυσικά. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του μήνα. Δεν νομίζω να έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτά ήταν αγαπημένα Φεβρουαρίου. Σας έχω για όλα ό,τι έχω πει link από κάτω. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να σας κάνω skincare ρουτίνα. Αν έχετε κάποιο μαγαζί έτσι με έθνικο φαγητό. Πείτε μου τα δικά σας αγαπημένα αυτά του μήνα. Αυτά από μένα. Πολλά πολλά φιλιά. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!